Σοκάρει ο αριθμός των γυναικών που πέφτουν θύματα βίας, κυρίως μέσα στην οικογένειά τους, στην Πάτρα. Από 15 έως 20 γυναίκες μηνιαίως χτυπούν την πόρτα του Συμβουλευτικού Κέντρου για να ζητήσουν βοήθεια, συμπαράσταση και στήριξη. Οι γυναίκες όλα τα χρόνια έχουν υποστεί βία και στο παρελθόν από τους άντρους, απλά πλέον είναι ίσως πιο εύκολο το να έρθουν και είτε να το αναγνωρίσουν είτε να το εκφράσουν και να ζητήσουν βοήθεια. Εμείς εδώ έχουμε γυναίκες άνω των 18, οι οποίες δέχονται συντροφική βία είτε από το σύζυγο είτε από το σύντροφο. Πολλές φορές μπορούν να δεχτούν βία και από τα παιδιά. Οι μορφές είναι ψυχολογική, σωματική, οικονομική, σεξουαλική. Βάσει αυτού δουλεύουμε μαζί της και αν χρειαστεί της παραπέμπουμε σε ξενώνα φιλοξενίας. Παγκόσμια ημέρα γυναικών η σημερινή και δυστυχώς υπάρχουν γυναίκες που βιώνουν κάθε μορφής κακοποίηση από το ανδρικό φύλο. Πρόκειται για γυναίκες κακοποιημένες, οι οποίες έχουν υποστεί είτε σωματική, είτε ψυχολογική, είτε λεκτική, είτε σεξουαλική βία, κυρίως ενδοοικογενειακή ή από τον σύντροφό τους. Ενώ υπάρχουν περιστατικά γυναικών που έχουν δεχθεί βία και από τα παιδιά τους, υποστηρίζει η κοινωνική λειτουργός του Συμβουλευτικού Κέντρου Πάτρας, Σύση Φλωροπούλου. Ωστόσο, τώρα ενδεχομένως με την οικονομική κρίση μπορεί η γυναίκα είτε να το αναγνωρίσει είτε να το πει πιο εύκολα γιατί έχει ένα ελαφρυντικό ότι υπάρχει κρίση, υπάρχει γκρίνια και συμβαίνει αυτό το πράγμα. Στο Συμβουλευτικό Κέντρο Πατρών, από τον Απρίλιο που λειτουργούμε μέχρι σήμερα, δεχόμαστε γύρω στις 15 με 20 γυναίκες το μήνα. Καινούριες, νέες εξυπηρετούμενες. Αξίζει να αναφερθεί ότι το Συμβουλευτικό Κέντρο Πάτρας, το οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ένα σύμβουλος υποδοχής, μία κοινωνική λειτουργός, δύο νομικοί, μία ψυχολόγος και μία σύμβουλος εργασίας, εντάσσεται στο δίκτυο υποστηρικτικών δομών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020. Το τελευταίο χρόνο έχει ανοίξει το πλαίσιο και πλέον βλέπουμε και γυναίκες οι οποίες υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις και μπορούμε να εργαστούμε μαζί τις και σε θέματα εργασιακά παραπάνω σε σχέση με τα υπόλοιπα που ασχολιόμαστε στο παρελθόν.